προϊόντα που παράγονται με συνθήκες Μπαγκλαντές, λέω τώρα, δεν θα παραχθούν στην Ελλάδα με, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας με μισθούς Μπαγκλαντές. Δεν θα αφήσεις το εργοστάσιο να είναι ποτέ ανοιχτό, ρε Λιάννα μου, τώρα. Με μισθούς Μπαγκλαντές. Δεν θα αφήσεις ποτέ το εργοστάσιο να είναι ανοιχτό. Άμα έχει μισθούς Μπαγκλαντές, όχι. Δεν θα τα αφήσεις τώρα και μισθούς Λουξεμβούργου με να μισθούς Μπαγκλαντές. Κάτι θα βρίσκες τώρα. Με μισθούς Μπαγκλαντές. Έλα, Λιάννα μου, τώρα, κάτι θα έβρισκα. Εσείς ναι, μιλάτε δεδομένο. Υποθετικά. Εγώ μιλάω έχει πραγματικά. Φανεί αυτό. Έχει φανεί αυτό. Πήγαινε ρώτα τη Χαλιβουργία και τους Χαλιβουργούς σήμερα. Όχι τότε. Πήγαινε ρώτα τους σήμερα τη ζητάει. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο. Εσείς πήγαινε σήμερα. Διαφημίσεις ερχόμαστε σε λίγο. Το Twitter και το 54260 ανοιχτό σε εσάς. Λοιπόν, κάποιοι παρατηρήσατε το break αυτό, κράτησε λίγο, το διαφημιστικό διάλειμμα κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι τα συνηθισμένα μας. Πράγματι, όπως παρατηρείτε, κάτι συνέβη στη διάρκεια του διαλύματος. Δεν είμαι καθόλου, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι στη διάρκεια του διαλύματος έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με την κυρία Λιάννα Κανέλη και τους συντελεστές της εκπομπής Συντέλειας. Ξέφυγε λίγο το πράγμα ίσως από τα όρια, χωρίς βεβαίως να υπάρχει καμία πρόθεση να ενοχλήσουμε την κυρία Κανέλη ως σταθμός ή ως εκπομπή, οι συντελεστές της Συντέλειας. Ωστόσο, η κυρία Κανέλη εξοργίστηκε και δεν είναι τώρα εδώ μαζί μας, δεν είναι στο στούντιο μαζί μας. Ελπίζω να επανέλθει και να τη ζητήσω κι εγώ εκ μέρους της εκπομπής, της Συντέλειας, ένα συγγνώμη ακόμη για το... Το αν ένιωσε άσχημα έστω και για ένα δευτερόλεπτο, βεβαίως εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση από εμάς στο πρόσωπό της. Ο Στράτος Ομπαλής παραμένει στο στούντιο.